Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, παιδιά. Είσαι καλά, γερός. Στους ακονατές σας. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Ο άπειρος συνάδελφός μου εδώ δίπλα πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει χθες. Εσύ που ξέρεις αυτή τη φανέρα, έχει πιθανότητα να χάσεις ένα τέτοιο παιχνίδι από μια Βένσπιλς ο ΠΑΟΚ, Σωτήρη. Πες μας τώρα, γιατί θα χάσει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί πραγματικά και εγώ προσπαθούσα να δω ποιοι είναι οι παίκτες που παίζουν στη Βένσπιλς. Mm. Πιστέψτε με, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και ασχολούμαι εντατικά, δεν γνώριζα κανέναν παίκτη. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι, η ομάδα παίζει καλό μπάσκετ, παρόλο που έχει κάποιες απώλειες στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι φυσιολογικό. Αλλά στο χθεσινό μάτς που έπρεπε να κερδίσει, νομίζω δείξαν το πιο καλό τους χαρακτήρα και την καλύτερη απόδοση που μπορούσαν να έχουν και πήραν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του ΠΑΟΚ που τους δίνει τη δυνατότητα να προκριθεί και να συνεχίσει στην Ευρώπη. Πού θα στεκώσουν ιδιαίτερα, ίσως σε κάποια σημεία του αγώνα, ίσως σε κάποια θέματα πιο μπασχετικά, πιο προπονητικά που έδωσαν αυτή τη νίκη και με διαφορά στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, ήταν εξαιρετική άμυνα που παίξανε, πνίξανε σε εισαγωγικά τη Βένσπιλς. Ήταν πολύ καλή στο δημιουργικό κομμάτι. 23 ασίστ. Ναι, και πολύ εύστοχη από την περιφέρεια, που αυτό δίνει ένα μεγάλο αβαντάζ, οποιαδήποτε ομάδα το έχει αυτό το πλεονέκτημα. Και γενικά στην πολύ καλή παρουσία που έχουν τα τελευταία μάτς η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει βρει ρυθμό, έχει βρει χημεία. Έχουν βρει τους ρόλους τους και νομίζω ότι η ομάδα ρολάρει. Είχε κάποια σκαμπανεβάσματα το ΠΑΟΚ τελευταίο καιρό, έτσι, εντός εκτός έδρας υπήρχε μια διαφορά απόδοσης. Εντάξει, είναι δύσκολο να κρατήσεις σε πολύ ψηλό ρυθμό τους παίκτες όταν έχεις δύο παιχνίδια μέσα στην ομάδα. Πολύ δύσκολο να ξέρεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ χθες έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συνέχεια της Ευρώπης, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι έπαιξε την Κυριακή ένα πολύ δύσκολο μάτι με τον Παναθηναϊκό, ταξίδευσε κατευθείαν και πήγε να παίξει ένα τελικό. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ταξίδι, αεροπλάνο, πούλμαν, δεν κάναν προπόνηση από ό,τι διάβασα. Ναι, την παραμονή του αγώνα, ναι. Ναι, δεν κάνει. Απλά για να μπορέσουν να ξεκουραστούν. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Και όταν έχεις ένα ρόστερ με 15 παίκτες. Όπως, από όπως επιλογή, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να στηρίξει αυτά τα νεαρά παιδιά, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κόγερη, που είναι εξαιρετικοί παίκτες, έτσι. Δεν στοχεύει ούτε ρισκάρει κάτι, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική όπου έχουν άλλες ομάδες να είναι υπερπλήρεις και να μπορούν να διαχειριστούν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Σωτήρη, για το ταβάνι αυτής της ομάδας, τι σημαίνει ότι δίνει ένα τελικό εκτός έδρας, μέσα από αυτές τις συνθήκες και το ταξίδι και το 48 ώρο πριν που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός και έχει τέτοια ποσοστά στο τρίποντο, έχει τέτοια ευστοχία, τέτοια ψυχολογία, ψυχολογία δηλαδή. Εννοείται ψυχολογία και νομίζω ότι η ομάδα χτίζει και χαρακτήρα. Αυτό που θέλουν να πούνε ότι θέλουν να χτίσουμε τον ελληνικό κορμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται να μπορούν να κρατήσουν αυτά τα παιδιά, δηλαδή τον Κόνιερ, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Χρυσικόπουλο, τον Ζάρα, τον Γκατσίβελη. Και αύριο μεθαύριο να μπορούν να τους βοηθήσουν σε εισαγωγικά με ίσως καλύτερους ξένους. Και αυτοί που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά αν θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπάνω, να κοιτάξουν κάποιον τελικό κυπέλλου, να είναι πιο ανταγωνιστικοί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη οικονομική επένδυση για να μπορέσει η ομάδα να βοηθηθεί. Ναι, βεβαίως. Λέγαμε για το χθεσινό παιχνίδι. Ανέλησε μας λίγο αυτό που βλέπουμε φέτος από τον ΠΑΟΚ. Για παράδειγμα, βλέπουμε μια ομάδα να παίζει με τόσο μεγάλη ενέργεια. Εντός έδρας πλέον μας έχει πει ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, αφού κερδίσει τον Ολυμπιακό άνετα. Εκτός έδρας είναι δύσκολο να παίξει αυτό το μπάσκετ, να μην σφίξει ο διαιτητής τα φάουλ που έχει πάντα πολλά φάουλ ο ΠΑΟΚ. Αισιοδοξείς ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί και να έχει μόνιμα καλές εμφανίσεις εντός εκτός. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι το επόμενο μάτι στην Ευρώπη θα είναι σε ένα μήνα. Άρα, βέβαια δεν έχει και πρωτάθλημα στην Ελλάδα να πεις ότι θα υπήρχαν κάποια μάτια τα οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί με ένα μάτι την εβδομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο τη στιγμή που θα τελειώσει για αυτόν η Ευρώπη. Θα είναι πολύ πιο εύκολα και για τους παίκτες και για τους προπονητές να στοχεύουν και σε ενέργεια και σε προπόνηση αλλά και σε τακτική ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Θα υπάρχει ρεπό, θα υπάρχει πολύ καλύτερη διαχείριση της προπόνησης και της τακτικής
και έτσι τότε θα δούμε πραγματικά την αξία και την ικανότητα αυτής της ομάδας, που είναι αρκετά μεγάλη. Σιγά σιγά φαίνεται, όπως είπατε και εσείς, ότι μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια, πιέζει σχεδόν σε όλο το γήπεδο, τρέχει πολύ στον εφημβιασμό και πάει και ψηλά τα σκορ. Δηλαδή, αν δείτε, ο ΠΑΟΚ βάζει και 80 και 90 πόντους κάθε φορά που παίζει στο γήπεδο του. Μακριά, λόγω των προβλημάτων της έλλειψης πολλών παικτών και σίγουρα τα ταξίδια παίζουν το ρόλο τους. Η ενέργεια δηλαδή και η αθλητικότητα είναι σε χαμηλότερο βαθμό εκτός έδρας και είναι φυσιολογικό να υπάρχει και η κούραση και η ένταση. Σωτήρη, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, είσαι άνθρωπος του χώρου, σε απασχολεί ή είναι τόσο θετικό στη δική σου άποψη το ότι ο ΠΑΟΚ έχει τόσους πολλούς Έλληνες και ενώ έχει δυνατότητα να πάρει και άλλο ξένο δεν παίρνει? Δηλαδή είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι πάνω απ' όλα? Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά όταν λέμε ότι δίνουμε τη δυνατότητα, δηλαδή στον Κατσίβελη, στον Κόνιερ και στον Χαραλαμπόπουλο, δεν μιλάμε για τυχαίους παίκτες, μιλάμε για εξαιρετικούς παίκτες. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι δύο φορές MVP σε δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων και εφηβών. Κόνιερ ίσως είναι από τα καλύτερα γκάρ που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα είναι για πολλά χρόνια ο playmaker της ελληνικής ομάδος. Άρα δηλαδή έχει επενδύσει σε δύο εξαιρετικά ταλέντα. Ο Κατσίβελης ήρθε και έδεσε σε αυτή την ομάδα. Ο Χρυσκόπουλος κάνει ίσως από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του. Mm-hmm. Ο Ζάρας από πίσω κάθε φορά που μπαίνει είναι ουσιαστικότατος. Άρα μιλάμε για πέντε παιδιά τα οποία είναι υπερπολίτημα και όπως είπα και προηγουμένως, αν η ομάδα καταφέρει και μεγαλώσει λίγο τον μπάτζετ της και ψωνίσει σε εισαγωγικά καλύτερους ξένους και πιο ποιοτικούς, θα έχει χτίσει έναν ελληνικό κορμό και πάνω σε αυτόν θα χτίζει και θα προσταφέρει κάθε χρονιά ό,τι του χρειάζεται, καλύτερο ή χειρότερο. Ναι. Ο στόχος στην Ελλάδα της τετράδας είναι πολύ πιθανός, τη διεκδικεί με την ΑΕΚ, το Λαύριο, το Προμηθέα? Νομίζω ότι στην κανονική περίοδο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, γιατί το Λαύριο και ο Προμηθέας δείχνουν σταθερές ομάδες και είναι πολύ δυνατές μες στην έδρα τους, ναι, και εκτός έδρας με τις θεωρητικά μικρές. Άρα θα πρέπει πέρα από τα δικά του αποτελέσματα να υπάρχουν και συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να προλάβουν. Αλλά νομίζω ότι στα play-off ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να είναι στην τετράδα. Αλλά λες ότι ακόμα και με μειονέκτημα έδρας στα μεγάλα μάτς του play-off εκεί θα... Ναι, νομίζω ότι θα αποφύγει την 7η-8η θέση που είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, θα είναι στο... από το 3 έως το 6. Και αν πούμε ότι το 3 έως το 6 θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, το Λαύριο και ο Προμηθέας. Τώρα απλά ο Προμηθέας έχει το συμβίο με τον ΠΑΟΚ, το μέσα έξω και οποιαδήποτε ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει από κάτω. Το Λαύριο έχει το συν 20 του πρώτου γύρου. Ναι. Το μόνο πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ σε αυτές τις τρεις ομάδες είναι η ΑΕΚ, που έχει ένα μάτς εκτός έδρας βέβαια στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει καλύτερο μπάσκετ όταν θα τελειώσει θεωρητικά η Ευρώπη. Όχι θεωρητικά, ουσιαστικά η Ευρώπη. Γιατί θα, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα είναι πολύ πιο εύκολο για την ομάδα, τους προπονητές και τους παίκτες να διαχειρίζονται ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Κατανοητό. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή να είσαι καλά. Καλή σας μέρα.